ομορφιάδες, τους τέσσερα, ε, να γίνονται όλα αυτά που γίνονται, φέρτε οκρανία, φέρτε κάθε τι στην Γάζα, φέρτε, με κανένα δεν είμαστε, είμαστε κατά που λέμε, κατά που λέμε. Ένας πόλεμος είναι χίλια δυο κακά μαζί μαζεμένα. Να μας φυλάει ο Θεός, όμως, εμείς, παππούδες και τα παιδιά, τα παιδάκια μας, να μην μεγαλώσουν αυτού του καλού. Κάτω, κάτω, πάνω, και αλλού. Λέει και ένας τα παιδιά των μεγάλων, λέγονται πόλεμοι. Θα το ξαναπώ. Τα παιδιά των μεγάλων λέγονται πόλεμοι. Πόλεμοι. Για το Ζωτανισάκι, το Ιωτάκι και οι μεγάλοι παίρνουν τον πόλεμο που κάνει ο Θεός από τα κακά μυαλά, τα κακά μυαλά που τυπούν, περνούν και γυρνούν την ιστορία έτσι, αλλά έχει ο Θεός ευθύνη. Θα ειδούν, θα έρθει η ώρα που θα ειδούν όλοι αυτοί οι λεγόμενοι μεγάλοι, μεγάλοι μακριά από εμάς, πολύ μακριά από εμάς εγώ, θα ειδούν τι έφτιαχναν, πράτανε τι έφτιαχναν όταν ήσαν οι τένες σαν την τύχη εδώ κάτω. Ξανά λέω, μας φυλάει ο Θεός. Μεταφέρω τις ευχές του Μητροπολίτη μας, ο οποίος είχε λέγοντα, αλλά έχουν ξέρει οι Μητροπολίτες τα λόγια τους. Έλα εσύ να έρθω εγώ, θα έρθω εγώ, θα έρθεις εσύ. Τα κάνουν αυτά και δεν κατέχει ακόμα την γεωγραφία του τόπου μας, πώς είναι, που είναι η πόλη, η καλή, η γερή πόλη του τόπου μας εδώ και έτσι το χρωστάει στον εσόδημα να πει, να σας δείξει και να σας επισκεφτεί. Αιωνία ημνή,
Καλωσορίζουμε όλους εσάς στις εκδηλώσεις μνήμης της μαρτυρικής κοινότητας Μεσογούνου. Σήμερα θρηνούμε το κακό που ήρθε και έπεσε σαν φθινοπορεινή ομίχλη και σκέπασε το φως του ήλιου. Πριν 85 χρόνια, 157 αθάνατοι μεσογνιώτες με την αυταπάρνησή τους, το άκαμπτο φρόνημά τους, δεν απεμπόλυσαν τα ιδανικά τους και δεν γονάσαν στον κατακτητή. Η διδάκη τους μένει στο διενεκές και αποτελεί φάρο για δημοκρατία, ελευθερία και κοινωνική δικαιοσύνη. Σας ευχαριστώ. Ήρθαμε από τη Σεβάστια του Πόντου με την ανταλλαγή του 22. Ήρθαμε σε τούτη τη γη για να βρούμε τον ήλιο, την εφορία της ψυχής. Καραβάνια προσφύγων ήρθαμε. Καραβάνια προσφύγων φεύγανε οι 1468 Οθωμανοί κάτοικοι του χωριού. Και φέκανε μας τα χώματα αντεπάτεσαν, την ευλοία του κόσμου. Άμαλ, τέρας τον ουρανό, τα πια του ντόπανε με ένα ήλιο. Αχ, Δέσποινα. Το 1928, το όμορφο, μέσα βουνά χωριό, ονομάστηκε Μεσόβου. Πολλά χρόνια πίσω, το 1916, μας ονόμασαν άγριους επαναστάτες, που σηκώσαμε το λάβαρο της αντίστασης στον Πόντο. Το 1936 εξόρισαν 5 μεσογουνιώτες στα Ξερονήσια. Και το 39, 80 άντρες μας τους πέταξαν στα κουντρούμια του πέτρινου σχολείου της Τελεμαΐδας. Τους βασάνισαν για να αποκηρύξουν τον κομμουνισμό. Και τότε ξέσπασε ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος. 80 παλικάρια μας πολέμησαν στην Αλβανία. Μονάχα ο Στέφανος, ο Σαλπικτής, άφησε τα κόκαλά του πάνω στα κακοτράφαλα βουνά. Σαν επέστρεψαν οι 79, τους στεφάνωσαν με μετάλλια Ανδρείας. Απέσει τα ραμονή! Αχά και έναν ακτήρα αντίλωνας. Τι το θες, Δέσποινα, η χαρά μας ήταν πολύ μικρή. Έφτασαν οι πικρές μέρες του 41. Στάφτηκαν τελικά στα μαύρα χώματα. Ο τόπος μας έβραζε. Κάθε λίγο έρχονταν στον πρόεδρό μας, τον Γιάννη τον Μαυρενά, τον κομμουνιστή.
οι απειλές από τον ομάρχη Γεωργαντά να παραδώσουμε τα όπλα και τις σφαίρες που ξέμειναν από το αλβανικό μέτωπο. Και να ήταν μόνο αυτό. Οι Γερμανοί ήθελαν και τη μισή παραγωγή από τη σοδειά μας. Και πώς θα είναι τέατρο, α τόσα στόματα, ντό θα φάζω μας. Ο πρόεδρος αρνήθηκε, όπως έπρεπε να κάνει. Ώσπου ένα πρωινό ήρθε ένα τρίκυκλο με τρεις αξιωματικούς της Βέρμαχτ. Ίσα-ίσα που φαινόντουσαν από τη σκόνη μέσα στα χαλικόστρωτα σοκάλια του χωριού. Με τη βία πήραν τη σφραγίδα και το αρχείο της κοινότητας. Θέλαν δικούς τους ανθρώπους. Τον βρήκαν και τον διόρισαν. Ποιος μεσοβουνώτης θα εφτάει τα κέφια του. Ποιος θα πληγών την περηφάνεια μου. Κι όμως, Δέσποινα, κι όμως. Ο Παύλος ο Κωνσταντινίδης, ο Τσάλκος όπως τον λέγαμε, έγινε πρόεδρος του χωριού. Εμείς, κάτω από αυτή την απειλή, φτιάξαμε την οργάνωση Ελευθερία. Και εντέγριξε έντονο κακόν τη χωρί. Και βέβαια είναι Δέσποινα. Τον μιλήσαμε, τον φοβήσαμε με αυτός, αγύριστο κεφάλι. Ανταπόδωσε τις απειλές. Έλεγε, θα πάω στον Κοζάρη, στο κουραρχείο να σας καταγγείλω. Οι Γερμανοί θα κάψουν εσάς ή θα κουνοπέδια σας. Ο άμυαλός. Καμάρωνε για το αξίωμά του. Τούτο ήταν το γραφτό του. Να τον εκτελέσουν οι μεσογουνιώτες. Το μοναχικό το πρόβατο, ο λύκος το τρώει. Το έμαθαν οι κατακτητές. Εξαγριώθηκαν άσχημα. Και ήρθαν. 15 Οκτωβρίου. Εκείνο το πρωινό κατέβαινε από τον λόφο. Ο Θόδωρος του Ακρίτα, ο Κάραλης. Έτσι τον λέγανε. 19 χρονών, λεβέντης, σαν τα κρύα τα νερά. Γυάλιζαν σαν προσεσταλίδες στα σκουρά μαλλιά του. Τι χρώσαγε το άμυρο. Μιάτα δε χάρηκε. Χωρέ! Κλάψτε! Κλάψτε! Λαλίδες, κλάψτε, κλάψτε με την ψήνα σου. Τι να πω, τι να πω. Τον έδεσαν στην καρδιά. Φέραν τον παπά και με το πετραχύλι του του έδεσαν τα μάτια. Φέραν και τον Ακρίτα, τον πατέρα του και μετρημένους χωριανούς. Με 6 βόλια και μια του αξιωματικού 7 τον σκότωσαν για παραδειγματισμό. Ο Ακρίτας οριάστηκε. Έγινε μαύρος σαν το χώμα. Ο ουρανόν ευρώντεσαν κι η γη εσύεψε. Ει, βάξη φορά! Οι κρότοι από τα στόματα των κατακτητών ήταν το σύνδεμα. Άντρας δεν έβγαινε. Σαν κυνηγημένα πουλιά σκόρπισαν στα βουνά. Άφησαν γυναικόπαιδα, τη γη. Βλέπεις, ήταν ο μήνας της φοράς. Οι κατακτητές φεύγαν, μα ήταν 50 χωροφύλακες πάνω στο σχολείο. Αθώες μάνες. Δεν τους αφήσανε στην μήνυστικους. Η μία ψωμί, η άλλη πληγούρη, η άλλη ξινόγαλη. Και αυτοί μας έλεγαν, πες τους άντρες σας να κατέβουν στο χωριό. Οι Γερμανοί τους φταίχνες γυρεύουν, δεν θα σας κάνουν κακό. Τα νέα... Ξέρανε, δεν ξέρανε. Τα νέα γρήγορα έφτασαν στους άντρες μας. Πάμε στο χωριό. Τι καθόμαστε σαν αγρίνια στην υγρασία της ομίχλης. Αθώοι είμαστε, έλεγαν. Αθώοι. Από μακριά έβλεπαν τον καπνό. Μα τη φωτιά δεν είδαν. Έτσι, 20-20 κατέβηκαν στις οικογένειές τους. Είδες καν, είδες καν. Πέι, μη σταματάς. Α, τώρα ο κόσμος θέλει να ακούγεται. Ξημερώνει 23 Οκτωβρίου. Το βράδυ εμείς κοιμόμασταν, μα τα σκυλιά ούρλιαζαν. Ξέρνιαστοί, ανήσυχοι, φοβισμένοι, δεν ξέρω το συνέστημα. Ίσα-ίσα προγραμματιστήκαμε με τα παιδιά μας.
σαν κάτι να σάλεψε μέσα στη νύχτα. Ακούσαμε βοές αυτοκινήτων, άγρια φτερουγίσματα στο μαύρο σκοτάδι. Οι Γερμανοί με φάλαγες αυτοκινήτων. Φωνάζουν στο σκοτάδι οι στρατιώτες και οι φωνές μας χάνονται. Ήρθαν να μας σκοτώσουν. Αϊε μας, ει βάιε μας. Κύκλωσαν το χωριό σαν αφηνιασμένοι τάβροι. Με τα κοντάκια σπάζουν τις πόρτες και μπαίνουν μέσα σαν λυσσασμένη φλόγα. Οι μάνες παίρνουν τα νεογέννητα. Οι άντρες μας τα πιο μεγάλα. Ήταν 1500 Γερμανοί. Και παραπάνω ίσως. Η συμφορά μας βρήκε. Πριν ακόμα χαράξει, σκιές ανθρώπων. Στιβαγμένες ψυχές μέσα στην εκκλησία. Κάτω από την καταχνιά της ομίχλης και της φθινοπορεινής υγρασίας, ξυπόλυτη, περιμένουμε το τέλος. Να εργάσει τον τάφο σαν εξαπέριδο, δίχως το τάφο. Τους φέρανε σε αυτόν εδώ τον τόπο. Βλέπεις, το χώμα ήταν νοπό, έτοιμο για σπορά. Στην εκκλησία ο βράχος, τάφος, δεν γινότανε. Και εμείς αντίκριους, για να βγούμε την εκτέλεσή τους. Τα δάκρυά μας πέφτουν σαν διακομμένη λάβα. Και η ζωή. 157 αντισμένα λουλούδια που η μοίρα τους θέλεις. Υπέτειος για αυτή την κτηνοδία είναι ο Λούντβιχ Γιούμπελ, διοικητής των εισβολέων. Αγρίνια! Φασίστες! Ναζί! Η Δεσκάρ! Η Δεσκάρ! Έρθαν από ξένων τόπων στο Μεσόγνο. Ο Ευθύμης, ο Γιώργος, ο Στάθιο. Έρθαν να μαθείς με γράμματα τα παιδεία μου. Μάταια φωνάζουν! Στοιχιώθηκε η μνήμη μας. 3 χρόνια περιπλανιόμασταν διωγμένοι. Σ' όποιο χωριό πηγαίναμε, όπου χτυπούσαμε πόρτα και λέγαμε «Απ' το Μεσόβουνο είμαστε», την έκλειναν κατάμουτρο. «Κομμουνιστές», έλεγαν. Κοιμόμασταν κάτω σε λαμαρίνες, βρώμικοι, άπλυκοι, πεινασμένοι. Και χώρεσε μας ο ξένον τόπο και έθαμε στο Μεσόβουνο. Άμα κυτρές κρύο νερό, κόκκινον πονεμένο γέμαντρε. Χρόνια πέρασαν και ο Απρίλης του 44 ήρθε. Τα κατοχικά στρατεύματα, οι συνεργάτες τους, θα μας διαλύσουν ξανά. Κάρλ Σίμερς, ο συνταγματάρχης των SS της επιχείρησης Μαγιάτικη Καταιγίδα. Ο παραλογισμός και η παραφροσύνη ενός αδίστακτου εκτελεστή. 23 Απριλίου 1944. Έκθεση. Περιτής αντακτοκομμουνιστικής δράσης στην περιοχή του νομού Κοζάνης. Γερμανική μονάδα, επικουρούμενη υπό των εθνικιστών ομάδων, πραγματοποιούν εκαθαρίσεις εις Βέρλιο. Στο χωριό Μεσόγνων κατεστράφει πάντα ό,τι είχε υποληθεί εκ της κατά το έτος 1941 καταστροφής.
και πάνω ό,τι ανοικοδομήσει έκτοτε. Κατεστραφέτων εξ ολοκλήρων διαιτρισμό όλων των οικειών, δημευθέντων όλων των χωρικών και φορεθέντων πεδίων εκ των κατοίκων. Ήτινας που σε πάθησαν να σωθώσει μία της φυλής, επιθεωρητής νομάχης Μακεδονίας Χρυσοχώου. Ξαφνικά αντικρίσαμε τον Χάρο. Τρέξτε να σωθείτε. Κρυφτείτε στους φούρνους, στους αχυρώνες. Φωτιάς και καπνί σαν απλωμένο σάβανο στον ανοιξιάτικο ουρανό. Καίγεται το Μεσόβουνο. Σύμι. Που μας κράτησε στην αγκαλιά σου, σήμερα δεν θα μας δωρήσεις την ευτυχία, αλλά τον θάνατο. Σύγη, αγκάλιασε τις 119 ψυχές παιδιών και γυναικών που θα έρθουν στη δύση του ηλίου. Μα ακούγονται τρομακτικά βοηθικά στους πύργους. Την Ερμαγιά, την Κλεισούρα, τον Λέχοβο, το Γραμματικό. Άμυροι άνθρωποι, νιώθετε κι εσείς πως είναι ο πόνος του θανάτου. Αλίμονος στα πάθη μας, άλλος να μην τα πάθει. Μήτε βαρκούλα στο γυαλό, μήτε πουλί στα δάση. Χωράκι τεράστι. 12 παλικάρια κατεβαίνε, άγοντα φεγγάρες ο χωρίου. Ήταν στρατιώτες του Σοβιετικού στρατού. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την ημέρα που ήρθαν σκορπιώντας χαμόγελα σε κάθε τους βήμα. Πόσο όμορφη ήταν η συμβροχή και τα μάτια τους αστράφταν από χαρά και αμέσως γίνανε ένα με τις δυνάμεις του ΕΑΜ στο Βέρμιο, έτοιμοι να πολεμήσουν τον κατακτητή. Πέφτουν νεκροί, καταραμένος ήταν ο πόλεμος. Αλεξέη, Αντρέη, Ρούπερ, πάνε χαμένα τα νιάτα σας. Παλέψατε και πέσατε σαν άστρα. Έμειναν τα κόκαλά σας στη γη μας. Για μας, για μας, κάουμε τη βρούλα εξκευγόνη. Το εσκαρδία και καίγεσαι. Και βάριο να στενάζει. Το έχεις καρδία και καίσαι. Και βάριο να στενάζει. Περάσαμε 3 χρόνια μακριά από το χωριό μας. Επιστρέψαμε και ανάψαμε τις καμινάδες από τις γκρεμισμένες σκεπές. Σιγά σιγά ορθοδοτήσαμε. Σήμερα είναι μια χαρούμενη μέρα. 6 Ιουνίου 1947. Λάμπει ο ήλιος και τα πουλιά χορεύουνε. Σε αναμένα κάρδουνα του σιγοκαίνε χορεύουνε. Ο ματωμένος γάμος του Χαράλαμπου και της Όνιας θα είναι ο αγέρας που θα φουτώσει τη φλόγα του εμφυλίου πολέμου.
Και πάλι και έγινε τον εσόδουνο. Για τρίτη φορά, ξανά πρόσφυγες, διωγμένοι και εξόριστοι στα κέντρα αναμορφώσεως. Άστεγοι και ζητιάνοι, ανάθεμα, ανάθεμα! Που διψούν να μάθουν γι' αυτό το τραγικό κεφάλαιο της ιστορίας μας. Είναι ιερό σας καθήκον να αφιερώσετε σελίδες στα σχολικά βιβλία. Να γίνετε φάρος και να μας οδηγήσετε στο δρόμο της αξιοπρέπειας και της τιμής. Αυτός θα είναι ο όμορφος κόσμος σας. Μη λησμονείτε. Ο Δήμαρχος Εωδέας, κύριος Παναγιώτης Μακεντάς. Ο Γενικός Πρόξενος της Ρωσίας στη Θεσσαλονίκη, κύριος Βρέντερ Βλαδιμίρ.
Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, κύριος Αμανατίδης Γεώργιος. Εκπρόσωπος του ανώτατου διοικητή Φλουράς Κοζάνης από τη συνταγματάρχη θεσμικού κύριος Αλαντζόγλου Γεώργιος. Μέλος της Τροχαίας Εορδέας, ο κύριος Στάσιος Σπύρος. Πυροσβεστικού σώματος Κοζάνης Γκίκας Καμπουρίδης. Μαρτυρικής Κοινότητας Μεσοβούνου, κύριος Παύλος Παραστατήδης. Της Κοινότητας Πύργων, ο κύριος Σαντακίδης Δημήτριος. Της Κοινότητας Ερμακιάς, Κύρσκος Αριστοτέλης. Ο Πρόεδρος της Μαρτυρικής Κοινότητας Κομμένου Άρτας, κύριος Ηλίας Λάμπης. Λόγω ολοκαυτώματος Πύργων Ιερά Μνήμη, ο κύριος Χαράλαμπος Φωτιάδης. Κοινότητας Κομινών, Κατωτικίδης Ιωάννης. Ο
ο πρόεδρος της κοινότητας Ανατολικού, Τσακυρίδης Αντώνιος. Εκ μέρους της Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Δυτικής Μακεδονίας, η κυρία Χριτίνου Παρθένα. Εκ μέρους της Πανελλήνιας Ένωσης Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, ο κύριος Κώστας Ιωαννίδης. Το Γυμνάσιο Ανατολικού. Εκπρόσωπος της Εταιρείας Φυσικού Αερίου ΔΕΣΦΑ, κύριος Χαράλαμπος Νεοχωρίτης. Εκπρόσωπος ΑΒΑΞ, η κυρία Δημανίδου Μαρία. Πρώην Υπουργός και Βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο Νου Κοζάνης, κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος. Ακριτίδης Ευστάθιος του Αναστασίου, Ακριτίδης Θεόδωρος του Ακρίτα, Ακριτίδης Κωνσταντίνος του Ακρίτα, Ακριτίδης Νικόλαος του Κωνσταντίνου, Ακριτίδης Παναγιώτης του Κοσμά, Ακριτίδης Παναγιώτης του Κωνσταντίνου, Ακριτίδης Παντελής του Ακρίτα, Ακριτίδης Παύλος του Σάββα,
Ακριβίνη Στέφανο στη Γεωργία. Ακριβίνη Καρίνα του Στεφάνου. Ακριβίνη Χρήστο του Στεφάνου. Ακριβίνη Χρήστο του Παναγιώτη. Αθανασιάδη Παύλου του Ιωάννου. Αϊβατζίνη Αναστάσιο του Παύλου. Αϊβατζίνη Βασιλή του Θεοδωράκου. Θεοδωρίδη Νικόλαο του Δαμιανού. Θεοδωρίδη Γεώργιο του Πέτρου. Ιγνατιάδη Ιωακίνη του Αδάμ. Καϊσίδη Ιωάννη του Γεωργίου. Καλαϊτσίδη Βασίλειο του Αναστασίου. Καλαϊτσίδη Θεοκρήτο του Ευσταθίου. Καλαϊτσίδη Ιωάννη του Θεοδόλου. Καλαϊτσίδη Παναγιώτη του Παντελή. Καραγιανίδη Αναστάσιο του Στεφάνου. Καραγιανίδη Γεώργιο του Ιωάννου. Τσιλογδανίδη Κωνσταντίνο του Λαζάρου. Τσιλογδανίδη Μιχαήλ του Κυριάκου. Τσίνιδη Γεώργιο του Σάβα. Τσίνιδη Εξάδη του Κυριάκου. Χαϊτίδη Παναγιώτη του Εξαθίου. Χαϊτίδη Χαράλαβο του Στεφάνου. Χατζιανίδη Βλάσιο του Πέτρου. Χατζιανίδη Γρηγόρη του Γεωργίου. Χατζιανίδη Δαμιανό του Ιωάννου. Χατζιανίδη Εξάδη του Παύλου. Χατζιανίδη Θεόδο του Κυριάκου. Χατζιανίδη Θεοχάρη του Δαμιανού. Χατζικόσο Λάζαρο του Πολυχρόνου. Χατζιπαναγιωτήτης Θεόδωρος του Θεοδόρου. Παραστατήτης Αναστάσιος του Ιωάννου. Παραστατήτης Γεώργιος του Κλήμα. Παραστατήτης Νικόλος του Ιωάννου. Παραστατήτης Ιωάννης του Δημητρίου. Παραστατήτης Σάββας του Αθανασίου. Παραστατήτης Χρήστος του Ιωάννου. Πετρίτης Άνθιμος του Πέτρου. Πολυχρονίτης Θεόδωρος του Πολυχρόνου. Πολυχρονίτης Ιωάννης του Γεωργίου. Πολυχρονίτης Χρήστος του Κωνσταντίνου. Πολυχρονίτης Πολυχρόνου του Θεοδόρου. Συγκυρόπουλος Βασίλειος του Αποστόλου. Συγκυρόπουλος Βασίλειος του Σάββα. Συγκυρόπουλος Παύλος του Αποστόλου. Συνεμήνης Αδάν του Ακρίτατου. Τεκνετσίδης Θεόδωρος του Χαραλάμπου. Τηλεβερίδης Αριστίδης του Αθανασίου. Τηλεβερίδης Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης, η μέρα τιμής, η μέρα σεβασμού στους προγόνους μας που οι ναζιστές με το χειρότερο τρόπο εγκλημάτισαν σε όλη την Ελλάδα. Ένα από αυτά τα χωριά είναι και το Μεσόγειο, το χωριό. Τους θυμούμε και δεν ξεχνάμε ποτέ και θέλουμε μία δίκαιη αποκατάσταση της πραγματικότητας. Δεν επαιτούμε, απαιτούμε. Άλλη μία μέρα, άλλο ένα μνημόσυνο μνήμης και τιμής για τους αγωνιστές του Μεσογούνου, για τους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα φροντίζουμε να υπενθυμίζουμε την τεράστια θυσία και τον αγώνα τους, κρατώντας ζωντανά τα μηνύματα της θυσίας που είναι ο αγώνας για ελευθερία, δημοκρατία, δικαιοσύνη. Ας είναι αθάνατοι. Μια τραγική επέτειος, τραγικές μνήμες, 157 μνήματα να μας θυμίζουν τις θηριωδίες του πολέμου, του ναζισμού και ένα μνημείο με χαραγμένα τα ονόματά τους για να αποτίσουμε φόρο τιμής αλλά και να εγγυηθούμε όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες, όλοι οι κάτοικοι του τόπου ότι δεν θα επιτρέψουμε ποτέ ξανά να συμβούν τέτοια εγκλήματα. Αιωνία η μνήμη των θυμάτων, να είναι η μνήμη τους αξέχαστη όχι μόνο στις ψυχές των απογόνων μας, αλλά των απογόνων τους, αλλά και όλων ημών. Σήμερα με ευλάβεια τιμήσαμε τα θύματα του πολέμου, τα θύματα των εχθροπραξιών και πήραμε και ένα μήνυμα το τι δεν πρέπει να κάνουμε έτσι ώστε να μην έχουμε τις ίδιες καταστάσεις στο μέλλον. Πήραμε ένα μήνυμα ότι πρέπει όλοι μαζί να κοιτάμε το μέλλον
και είναι αυτό που θα πρέπει να μας ενώνει. Η αντίσταση ήταν πολύ δυνατή, γι' αυτό πραγματοποιήθηκαν πολλά εγκλήματα από των κατακτητών, ξέρουμε, Καλάβρετα, Χορτιάτης, Μισόβονα κλπ. Η μνήμη, η ιστορία διατηρούνται στην, εδώ στην Ελλάδα πολύ καλά, η μνήμη των σοβιετικών στρατιώτων. Ευχαριστώ για πρόσκληση για αυτή την εκδήλωση. Τιμάται η εκδήλωση και η μνήμη από το Ρωσικό Προξενείο, κάθε χρόνο. Ναι, κάθε χρόνο. Εγώ πρώτη φορά, γιατί δουλεύω στην Θεσσαλονίκη μόνο 5 μήνες, για μένα είναι πρώτη φορά, αλλά ο κύριος γενικός πρόξενος Παπόβ, γενικός πρόξενος Щербаков, που δούλευαν εδώ, συμμετείχαν στις εκδήλωσεις. Ευχαριστώ.